20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Είναι ότι η ετωλοκαρνανία δεν αποτελεί εξαίρεση στην Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα σήμερα πρέπει να δει με νυφαλιότητα και ψυχραιμία το προσφυγικό πρόβλημα. Το προσφυγικό πρόβλημα είναι ένα παγκόσμιο, ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ μια χώρα αποικιοκρατική, δεν έχει καμιά ευθύνη για το τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ξέρετε, η παράμετρος της χώρας, η περιφερειακή κατάσταση, δηλαδή στις χώρες της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, είναι ρευστή. Λοιπόν, η Ελλάδα αποτελεί μια σταθερή χώρα. Είναι ένα μεγάλο συντηρητικό πλεονέκτημα που πρέπει να διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού. Εκ των πραγμάτων όμως δέχεται προσφυγικές πιέσεις, όπως δέχεται και η Ιταλία, η Μάλτα. Προσπαθούμε να διαμηνήσουμε με κάθε τρόπο στην Ευρώπη ότι η Ευρώπη πρέπει να το δει με κατανόηση και με ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως και η Ελλάδα, σε ό,τι την αφορά, θα πρέπει να το δει με ένα τέτοιο πνεύμα. Οι πρόσφυγες δεν είναι ανθρωποφάγοι. Εγώ κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια. Λοιπόν, μεγάλωσα σε προσφυγική οικογένεια. Ήμουνα και σε μια έκθεση, μάλιστα, στο Αγρίνο για τους πρόσφυγες της ετωλοκαρνανίας του 22. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο πνεύμα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το ζήτημα και όταν το ζήτημα το κατανοούμε ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε περιοχής, είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ μικρότερο. Λοιπόν, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά τι προβλήματα είχαν προκύψει με τους Αλβανούς, αλλά μετά σιγά σιγά τονώθηκε όλη η κατάσταση και σήμερα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στο πρωτογενή τομέα της οικονομίας υπάρχει ανάγκη εργατικών χεριών. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τα θετικά μιας τέτοιας παρουσίας χωρίς να δημιουργούμε ξενοφοβία στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία αλλά και η Εκκλησία έδειξαν αγάπη, παρότι μιλούσαμε για αλλοδόξους ανθρώπους. Έδειξαν αγάπη και αλληλεγγύη. Και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι αυτή η συμπεριφορά που εξέπεψε ο ελληνικός λαός είναι μια πελώρια παρακαταθήκη η οποία θα το συνοδεύει για πολλά χρόνια. Και το λέω με τα λόγου γνώσης.